Αυτή την εβδομάδα παίρνουν μαθητές, καθηγητές, προσωπικό γενικά του εκπαιδευτικού χώρου και νέοι από 18 ως 30, ακόμα και αν δεν εργάζονται. Μόνο που δεν, αυτή η κατηγορία, οι 18-30, εάν δεν δουλεύουν ή δεν είναι σπουδαστές, δεν είναι υποχρεωμένοι να το δηλώσουν. Αυτό θα ισχύσει μέχρι το Σάββατο, που κλείνουν, όπως να υπενθυμίσουμε, όπως κάθε Σάββατο μεσημέρι, από μια ώρα και μετά κλείνουν οι πλατφόρμες διάθεσης. Τώρα, λογικά, από την επόμενη εβδομάδα θα πάρει ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας. Το λέω αυτό γιατί και εμείς ενημερωνόμαστε με mail που έρχονται συνήθως Πέμπτη, Παρασκευή, για το τι θα ισχύσει από την επόμενη εβδομάδα. Στην ουσία αυτά τα δύο που δίνονται αυτή τη στιγμή είναι για τις δύο επόμενες εβδομάδες όπου και θα τελειώσει το σχολικό έτος. Άρα στην ουσία οι μαθητές και οι καθηγητές θα καλυφθούν μέχρι και την τελευταία εβδομάδα της φοίτησης και λογικά από εβδομάδα θα ξεκινήσει πάλι ο δημόσιος ιδιωτικός τομέας που αφορά βέβαια όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων, δηλαδή και τους δημοσίους υπαλλήλους και τους εργαζόμενους γενικά στον ιδιωτικό τομέα, είτε είναι εστίαση, είτε είναι τουρισμός, είτε είναι όλος ο υπόλοιπος ιδιωτικός τομέας. Όχι, αυτή την εβδομάδα, επαναλαμβάνω, είναι ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα, δηλαδή μαθητές, καθηγητές, προσωπικό του χώρου αυτού διοικητικό και οι νέοι από 18-30 είτε είναι εργαζόμενοι είτε όχι. Είναι μόνο αυτή η κατηγορία μέχρι το Σάββατο. Και αναμένουμε νέες πληροφορίες για το τι θα ισχύσει από εβδομάδα, που πιθανότατα, σας λέω και πάλι, θα είναι ο δημόσιος και ιδιωτικός, γιατί πλέον τα σχολεία δεν θα ξαναπάρουν τεστ έτσι όπως είναι τα δεδομένα. Κοιτάξτε, έχει κοπάσει όλο αυτό, με την έννοια ότι αυτοί οι ομάδες ηλικιακές που είχαν εμβολιαστεί ανά ηλικία έχουν ήδη εμβολιαστεί, τώρα οι νεότερες ηλικίες δεν υπάρχει διαθεσιμότητα σε όλα τα εμβόλια, δηλαδή ανοίγουν, κλείνουν κάποια εμβόλια με βάση το τι υπάρχει ως απόθεμα στα εμβολιαστικά κέντρα της περιοχής μας. Να πούμε ότι υπήρχε και ένα κενό και στα Τζόνσον, γιατί κάποια στιγμή δόθηκαν μόνο στα νησιά. Τώρα προκύπτουν αναμέρες κάποια ραντεβού Τζόνσον και για να πούμε στον κόσμο να ξέρει, γιατί λένε μα κάποιος βρήκε Τζόνσον ή δεν βρήκε, επειδή είναι πιο λίγα τα ραντεβού της Τζόνσον και της Pfizer, αυτό πρέπει να πετύχει κάποιος όταν πέφτουν ραντεβού στο σύστημα, να μπαίνει εκείνη την ώρα είτε ο ίδιος είτε εμείς σαν φαρμακοποιοί για να κλειστεί. Της AstraZeneca βέβαια υπάρχει πληθώρα εμβολίων και υπάρχει σε όλα τα εμβολιαστικά κέντρα. Ζήτηση δεν υπάρχει ιδιαίτερη για την AstraZeneca. Πολλοί νεότεροι δείχνουν ένα ενδιαφέρον για τον Τζόνσον γιατί είναι μονοδοσικό και περιμένουμε τώρα γιατί στην ουσία έχουν ανοίξει όλες τις ηλικιακές ομάδες. Απλά δεν υπάρχει, ναι μεν υπάρχει η επιλογή, αλλά δεν υπάρχει διαθεσιμότητα σε όλα τα εμβόλια. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν θα προκύψουν και νέα ραντεβού στη Τζόνσον και στη Pfizer και αναλόγως πορευόμαστε κι εμείς. Ότι υπάρχει ενδιαφέρον βέβαια από τις νεότερες ηλικίες υπάρχει, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επαφές με κόσμο, ταξιδεύουν, βγαίνουν, είναι πιο κινητικοί γενικά και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν το εμβόλιο για να αισθάνονται πιο ελεύθεροι. Βέβαια παραμένει ένα ποσοστό μεγάλων ηλικιών που δεν έχει εμβολιαστεί και είναι γνωστό πανελλήνια αυτό το θέμα. Όμως θεωρώ ότι οι εμβολιασμοί θα τρέξουν καλύτερα αν υπάρξει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα και στα άλλα δύο εμβόλια. Μιλάω για την Johnson και για τη Pfizer αυτή τη στιγμή ή τη Moderna. Γιατί αυτή τη στιγμή ενώ υπάρχει διάθεση, δεν βρίσκουν πάντα ραντεβού αυτές οι ηλικιακές ομάδες που θέλουν τώρα.